Θέλω να πάμε λίγο στο 28ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Σωστά. Καθώς εκεί οι μαθητές δημιούργησαν το δικό τους παραμύθι. Σωστά. Είναι οι ζωγραφιές τις οποίες βλέπουμε. Μια πολύ όμορφη κίνηση στο πλαίσιο έτσι, του μαθήματος που γίνεται. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο τα παιδιά θα το έχουν μαζί τους και θα μπορέσουν έτσι και να το διαδώσουν έτσι ώστε να μπορέσουν και οι υπόλοιποι να μάθουν και αυτή την πολύ όμορφη κίνηση που προέρχεται βεβαίως από δραστήριους εκπαιδευτικούς. Ένα παραμύθι εμπνευσμένο από τα γεγονότα της τάξης. Θέλω να πάμε στην κυρία Ζαμπία Λαζανάκη, την εκπαιδευτικό του 28ου νηπιαγωγείου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε πάλι εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χειμωνιάτικο, η αλήθεια είναι, το σκηνικό. Επειδή μας κάνετε και ζηλεύουμε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι επειδή θα μιλήσουμε για παραμύθι. Η ατμόσφαιρα είναι κατάλληλη για να λάβει παραμύθια. Ακριβώς. Κυρία Λαζανάκη, θα ήθελα να μας πείτε κάποιες πληροφορίες έτσι για το πώς προέκυψε το συγκεκριμένο παραμύθι, λεπτομέρειες, τα παιδιά πώς το αντιλήφθηκαν, πόσο καιρό σας πήρε για να το δημιουργήσετε. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγετε ένα παράθυρο να βλέπετε τις δράσεις που κάνουμε μέσα στην τάξη ενός νηπιαγωγείου. Στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων, σκέφτομαι και ενεργώ κοινωνική συνέστηση και ευθύνη που υλοποιούμε αυτή την εποχή στο νηπιαγωγείο μας. Φτιάχνουμε και υλοποιούμε δράσεις που προάγουν την αυτορύθμιση, το σεβασμό, την αποδοχή της διαφορετικότητας και κατά συνέπεια την αποδοχή του εαυτού μας. Γνωρίσματα που είναι καθοριστικά για την ατομική και την κοινωνική εξέλιξη του παιδιού. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτό το παραμύθι στα πλαίσια αυτό το δράσεων? Όπως λέει η λέξη προέκυψε, πραγματικά προέκυψε. Το παραμύθι αυτό είναι μια αποτύπωση ενός γεγονότος που έγινε μέσα στην τάξη. Είναι μια σκηνή μέσα από τις ελεύθερες δραστηριότητες που μέσα από την παρατήρηση των εκπαιδευτικών καταφέραμε να το κάνουμε, να το εντοπίσουμε και να το κάνουμε παραμύθι. Να σας πω λίγο την ιστορία, πώς έγινε αυτό το γεγονός μέσα στην τάξη. Βέβαια εννοείται. Καταρχάς, εμείς φέτος στο σχολείο μας έχουμε ένα παιδί από την Κίνα. Είναι ένα πρωινηπιάκι που το λένε Τσινλούο. Εμείς το φωνάζουμε Ντούντου. Η Ντούντου, λοιπόν, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό και βοηθάνε καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε αυτή την προσαρμογή της Ντούντου. Ένα παιχνίδι καινούριο φέραμε μέσα στην τάξη, χάρη στην κυρία Δέσποινα. Αυτό το καινούριο παιχνίδι είναι η τρίλιζα. Όταν λοιπόν τα παιδιά έμαθαν να παίζουν τρίλιζα, ενθουσιάστηκαν. Έπαιζαν παντού τρίλιζα. Στις ελεύθερες δραστηριότητες, στην αυγή, ακόμα και στις ζωγραφιές τους, τρίλιζα ζωγράφιζαν. Εμείς λοιπόν τα παρατηρούσαμε μέσα στην τάξη και είδαμε ότι ένα παιδί, ο Ιωάννης μας είναι ένα παιδί που είναι πάρα πολύ καλό παιδί και είναι και πάρα πολύ καλό στην τρίλιζα. Του αρέσει όμως πολύ να παίζει, αλλά ακόμα πιο πολύ του αρέσει να κερδίζει. Έτσι λοιπόν παρακαλούσε τους φίλους του και τους έλεγε «Αφήστε με να νικήσω». Και οι φίλοι του τον άφηναν και ο Ιωάννης ήταν χαρούμενο. Όταν ο Ιωάννης προσπάθησε να μάθει αυτό το παιχνίδι της τρίλιζας στην Ντούντου, ενώ του άρεσε πάρα πολύ να είναι νικητής, άφησε την Ντούντου να νικήσει. Την άφησε για να νιώσει αυτό το συνέστημα που έχει και ο ίδιος. Αυτό το συνέστημα της χαράς, της νίκης, της αποδοχής, της φιλίας. Αυτό λοιπόν αποτυπώσαμε στο παραμύθι μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δείτε αυτό το παραμύθι και να ακούσετε τις φωνούλες τους, οι οποίες τις ηχογραφήσαμε. Το γράψαμε το παραμύθι, όπως μας το είπανε τα παιδιά. Ηχογραφήσαμε τις φωνούλες τους. Τα παιδιά το ζωγραφίσαν και με ένα πρόγραμμα το υπολογιστή. Να μας στείλετε το υλικό. Να μας στείλετε το υλικό. Νομίζω σας το έχω στείλει. Με την ηχογράφηση. Ήτανε πάρα πολύ όμορφο. Να το προβάλλουμε ναι, απλά. Βεβαίως, είναι στο blog του σχολείου μας. Σας το έχω στείλει. Έχει καθυστερήσει η επεξεργασία. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι ζωγραφιές των παιδιών. Δεν έχει σημασία. Είναι ένα υπέροχο. Μπορούν να μπουν στο blog του 28ου νηπιαγωγείου για να το δουν. Να κάνουμε και προβολή στο blog μας.
Επίσης, θα ήθελα πάρα πολύ να το δείτε με συνέστηση αυτό το παραμύθι και να σταθείτε με περηφάνεια, τι όπως στεκόμαστε και εμείς με περηφάνεια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, η αλήθεια είναι εξ εσάς, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, έχουμε δημιουργήσει αυτή την ξεχωριστή σχέση. Συνήθως εστιάζουμε και δημοσιογραφικά σε προβλήματα που έχουν να κάνουν εντός λυκείων, γυμνασίων, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Εκεί στα νηπιαγωγεία υπήρχε ένα κενό διαχρονικά και βλέπουμε αυτή την ξεχωριστή δραστηριότητα και πρωτοβουλία, την έμπνευση, τη λαχτάρα που έχουν εκεί οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο σας, προκειμένου να δώσουν το κάτι παραπάνω. Και πραγματικά ο χρόνος, ο τηλεοπτικός αξίζει και με το παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι όλα αυτά γίνονται σε μικρά σχολεία και ακριβώς. σε μεγάλες αγκαλιές. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε να είστε πάρα καλά. πολύ. Να είστε καλά, κυρία Λαζανάκη.